Λοιπόν, επανερχόμαστε για να κλείσουμε τον πατέρα Σάββα Χιλέως. Καταρχήν, Γέροντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τόση ώρα υπομονητικά ήσουν στο τηλέφωνο και άκουγες το τι έλεγα, και από σένα κατηδίαν με την ησυχία μας, γιατί μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα, ό,τι έχεις να μου πεις με ξέρεις τόσο καιρό, θα πρέπει να ακούσω. Λοιπόν, σ' ακούμε. Πάνω απ' όλα, δημοσθένη μου, πάνω απ' όλα είναι όταν ο άνθρωπος ομιλήσει για τον εαυτό του και πει έναν δεν γνωρίζω, ότι δεν γνωρίζω τίποτε. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος ψιλοπιάνεται ότι τα γνωρίζει όλα πέφτει στην αίρεση η οποία ονομάζεται παντογνωσία. Παντογνώστης είναι μόνον ο Θεός. Αμήν. Και ο Πάπας. Εμείς δεν είμαστε παντογνώστες. Εμείς είμαστε όργανα του Θεού, τα οποία μας έπλασε ο Θεός για να κάνουμε το θέλημά του, να δοξάζεται επί της γης όπως δοξάζεται στον ουρανό. Όταν λέγαμε το Πάτερ μόνο εν της ουρανής, θα αγιαστεί το όνομά σου, γεννηθεί το θέλημά σου, τι καταλαβαίνουμε, τι λέγουμε. Αντιστρέφουμε όμως τους όρους και λέγουμε, αντί να γίνει το θέλημα του Θεού, να γίνει το θέλημά μας. Αγιαστεί το όνομά σου και ερχόμεθα και λέμε αγιαστεί το όνομά μας. Κακό μεγάλο είναι η υπερηφάνεια. Το μεγαλύτερο κακό το οποίο υπάρχει επί της γης σήμερα είναι η υπερηφάνεια. Και είπα άλλοτε και θα το ξαναπώ πάλι, ο διάβολος περπατά στη γη με δύο βαλίτσες. Μια βαλίτσα έχει μέσα το συμφέρον και η άλλη βαλίτσα έχει μέσα τον εγωισμό. Με την υπερηφάνεια και τον εγωισμό έρχονται οι πόλεμοι, έρχονται οι καταστροφές, έρχονται τα πάντα. Και σε αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει ταπείνωση. Μακάρι η ταπεινή την καρδία ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Επί το όρους ομιλία, εκείνος ο οποίος θα την ανοίξει και θα τα δει όλα, εκεί υπάρχει όλοι το θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Τι σημαίνει? Άλλοι λέγουν ότι ο τρελός είναι αυτό που λέει εδώ. Άλλοι λέγουν άλλα, ανόητα. Ο πτωχός, μακάρι η πτωχή το πνεύμα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λέγουν «Θεέ μου, συγχώρεσέ με που σε πικραίνω κάθε λεπτό και κάθε στιγμή. Θεέ μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με». Οι πτωχοί το πνεύμα είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν την ταπείνωση και την καλλιεργούν. Οι πτωχοί το πνεύμα είναι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι τα όργανα του Θεού στα οποία υπάρχει ο αγώνας, αγωνίζονται, είναι πτωχή το πνεύματι, έχουν πτωχία στην ψυχή, έχουν έργα όχι αρετής αλλά καταστροφής. Γι' αυτό παρακαλώ θερμά τα παιδάκια μας τα οποία με ακούνε αυτή τη στιγμή, για να έχεις την χάρη του Θεού, καθάρισε τους λογισμούς σου, καθάρισε την ψυχούλα σου, για να έρθει η χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή σου.
Δι' αυτό παρακαλεί η Εκκλησία μας, καρδία εν καθαράν πίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθέως εγγέννησον εν της εν κάθεν. Μακάρι η καθαρή την καρδία, αυτοί των Θεών όψονται. Και είπε ο Θεός, ένα βρέφος το οποίο κρατούσε ο Θεός, εις την αγκάλι του είπε, εάν μη στραφείτε και γίνετε ως προς τα παιδεία ταύτα, ουμή εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Εάν δεν στραφείτε και γίνετε παιδεία, παιδάκια, μικρά παιδάκια, δεν μπαίνετε στη βασιλεία με την επουράνιο. Μα πώς είναι δυνατόν να γίνεις μικρό παιδάκι? Γίνεσαι μικρό παιδάκι όταν ταπεινωθείς και πεις, Θεέ μου, συγχώρεσαι με, εσύ που έχεις το αίμα σου επάνω στο σταυρό, εσύ που εταπεινώθηκες για μένα, μου κοίδασαν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι πόσε έλαβε σάρκαν ο Θεός, ούτε γνώσαν πόσε σαρκώθη, λέει. Και οι φύλακες ουκτίστον το πότε ανέστη. Δύο μυστήρια τα οποία έμειναν ανερμήνευτα. Το ένα πώς ο Θεός εσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι. Και το άλλο είναι πώς ανεστήθηκε ο Θεός και οι φυλάσσοντες στρατιώτες δεν το εγνώριζαν. Και ερχόμεθα έπειτα εις τον Απόστολο Θωμάνο, ο οποίος έλεγε, εάν μη είδω τον Χριστό μου, λέει, και βάλω τον δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων, στα καρφιά δηλαδή, και βάλω τη χείρα μου στην πλευρά, εκεί που την άνοιξε ο στρατιώτης με τη λόχη, ουμή πιστεύσω. Και όταν ήρθε ο Θεός, του εζήτησε μία χάρη. Ένα Θωμά του λέγει, εσύ βάλε το χέρι σου στα καρφιά μου, βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και επειδή με είδες πιστεύεις, πιστεύω Κύριε ότι εσύ ο Υιός του Θεού του ζώντος. Εγώ σου λέγω Θωμά του λέγει ότι δεν επηρέασες μακαρισμόν. Μακάρι οι μη είδοντες και πιστεύσαντες. Μακαρισμένοι είναι εκείνοι που δεν με είδαν αλλά με πιστεύουν. Μακαρισμένοι είναι εκείνοι που θα εισέλθουν στη βασιλεία με την επουράνιο. Αγαπητέ μου Δημοσθένη, αγαπητά μου παιδάκια, το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου είναι η ταπείνωση. Ταπείνωσον σε Αυτόν. Ο άσωτος Υιός ταπεινώθηκε και στράφηκε στον Πατέρα Του. Η Ωσία Μαρία η Αιγυπτία 47 ολόκληρα χρόνια μέσα στην έρημο ταπεινώθη και ζητούσε το έλεος του Θεού ύστερα από τις αμαρτίες τις οποίες διέπραξε. Η πόρνη γυναίκα είναι εκείνη η οποία, Κύριε, για πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει τη συν εστωμένη θεότητα. Μυροφόρο αναλαβούσα ρόλο μοίρας υπό του πρώτου ταφίσου, πρώτης ταφίσου προσφέρει, λέει. Ο Πέτρος μας δίνει το μεγαλύτερο παράδειγμα. Όταν είδε τον Χριστό μέσα στο βάθος της δίκης που γινόταν, τότε επίστευσε στον Χριστό, έχισε δάκρυα και άκουσε τον Πετεινόν, ο οποίος
εφώναζε το λόγο για στιγμή εκείνη. Και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, όπου κι αν βρίσκεται το λέγει ο Πέτρος, μόλις άκουε τον Πετεινό να φωνάζει, αμέσως έπεφτε τα δάκρυα και ζητούσε ενέργειες από τον Θεό. Και εμείς ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας, Κύριε και Θεέ μου, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγια του Θεού του Ζώντος, δια της Θεοτόκου, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Και το σταυρό μας εις πρώτη ζήτηση, Κύριε όπλον κατά το διαβόλου το σταυρό σου ημίν δέδοκας. Φρύτη άρκε τρέμει μη φέρον καθαράν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούσαν εις τα και θάνατον κατήργησε. Σταυρός ο φυλαξπάσης της οικουμένης, σταυρός η ωραιότης της εκκλησίας, σταυρός βασιλιών το κοτέωμα, σταυρός πιστών το στήριγμα, σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Σταυρέ του Χριστού Πανάγιε, σώσαν ημάς τη δυνάμη σου. Καληνύχτα σας αγαπητά μου παιδιά και καλή να αντάμωση πάλι την άλλη φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. Να είσαι καλά, Δημοσταίνη. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τελευταίο? Αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το όνομά σου με τη φωτογραφία σου και τα λοιπά, δεν φαίνεται να δείχνουν διάθεση ούτε τη φωτογραφία σου να βγάλουν, ούτε το όνομα να βγάλουν? Αυτή είναι δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά όχι να διασύρουν τους άλλους, διότι είναι μέγα το αμάρτημα. Εσύ πάντως τους είπες να βγάλουν και τη φωτογραφία και το όνομα. Από εκεί πέρα, εντάξει. Είναι δικαίωμά τους ό,τι θέλουν να σκάνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιησούς Χριστός νικά. Ιησούς Χριστός νικά. Καληνύχτα, Γέροντα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.